Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν και φέτος στην πόλη των Ιωαννίνων τα Θεοφάνεια. Πλήθος κόσμου κατέκλυσε την παραλίμνια περιοχή για να δει την τελετή καθαγιασμού των υδάτων και το έθιμο του Σταυρού. Φέτος 18 ήταν οι τολμηροί κολυμβητές που έπεσαν στα παγωμένα νερά της Παμβότιδας για να πάρουν την ευλογία, συνεχίζοντας το έθιμο, μεταξύ αυτών και μια νεαρή κοπέλα. Από νωρίς, μαζί με τα καραβάκια της λίμνης, κοπηλάτες και ιστιοπλόοι γέμισαν τη λίμνη δημιουργώντας ένα άκρος γιορτινό κλίμα. Η πομπή ιερέων, ψαλτών και πολιτών που ξεκίνησε από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό έφτασε στις 11 η ώρα στην πλατεία Μαβίλη και από την εξέδρα που είχε στηθεί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων καθαγίασε τα νερά και έψαλε το «Εν Ιορδάνη», δίνοντας το σύνθημα στους κολυβητές για να πέσουν να πιάσουν το σταυρό. Τυχερός φέτος που θα έχει τη Θεία Ευλογία είναι ο 26χρονος Παναγιώτης Μιζάλας, που όπως είπε έγινε το θέλημα του Θεού. Σε δηλώσεις του ευχήθηκε σε όλο τον κόσμο υγεία και ευτυχία. 26 χρονών είμαι. Μιζάλας Παναγιώτης λέγομαι. Είμαι 26 χρονών. Πέθουμε από εδώ από το Γιάννα, είμαι ναι, και εγώ. Πέθουμε εδώ για την παράδοση, να τιμήσουμε σήμερα. Χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Για όλα τα παιδιά, μπράβο που έπεσαν σήμερα εδώ στη λίμνη. Να είμαστε καλά, να συνεχίζουν τα έθιμα και το κ. Γιαννίκο τα ξέρει καλύτερα. Έχω ξαναπέσει, ναι, είχα σταματήσει κάποιες χρονιές, τώρα ξανάπεσα πάλι. Ήταν θέλημα Θεού να με το πάρω εγώ σήμερα το σταυρό. Για τη νέα χρονιά, τι θα ήθελες να έχεις? Τίποτα, υγεία, ευτυχία, αγάπη, υπομονή και πίστη. Και από τη νέα γενιά στους παλιότερους και τον Γιώργο Γιαννίκο, ο οποίος επί 49 συναπτά έτη τηρεί το έθιμο και πέφτει στη λίμνη Παμβότιδα. Όπως είπε ο ίδιος, του χρόνου με τη βοήθεια του Θεού θα κλείσει το μισό αιώνα. Παράλληλα, δήλωσε χαρούμενος που κάθε χρόνο νέοι άνθρωποι δίνουν το παρόν και συνεχίζουν τις παραδόσεις μας. Σήμερα, ναι, όπως κάθε χρόνο, διατηρήσαμε την παράδοση. 18, ναι, πέρσι, αν θυμάμαι καλά, ήμασταν 20. Βλέπετε, εγώ δεν θέλω να κάνω, είμαι τόσα χρόνια, 12 χρόνια μόνος μου, κρατάω την παράδοση, κλείνω σήμερα 49 χρόνια, η χαρά μου η μεγάλη να βλέπω, κράτησα την παράδοση και βλέπω τώρα να έρχονται 15-20 άτομα, αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά, γιατί δεν πρέπει να διατηρούμε τα έθιμα, έτσι. Γι' αυτό κάθε χρόνο είμαστε παρόν και πάντα θα είμαστε περισσότεροι. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, γιατί αυτό που κάνουμε παιδιά είναι δύσκολο, έτσι. Είναι δύσκολο πράγμα. Βλέπετε στα νησιά λένε να βγάλω σε μερικά μέρη άδεια από γιατρό. Έτσι, εμείς όμως πάντα εδώ να κρατήσουμε την παράδοση και όσο μας δίνει ο Θεός δύναμη, εμείς θα είμαστε πάντα εδώ. Και να σας ενημερώσω, του χρόνου κλείνω τα 50 χρόνια και θα κάνουμε και εκδήλωση και θα πιάσω και το σταυρό, γιατί όλα τα παιδιά θα με τιμήσουν να πιάσω και το σταυρό, να κλείσω τα 50 χρόνια. 50 χρόνια νομίζω είναι παγκοσμίως, δεν υπάρχει άνθρωπος να έχει πέσει. Ήμουν 18 χρονών και είμαι 66. Λοιπόν,
και το χρόνο θα κάνουμε την εκκλησία πρώτο ο Θεός. Ο καιρός ήταν καλός, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ το λέω και στα παιδιά, ο καιρός όσο καλός είναι έξω, τόσο κρύο κάνει μέσα. Έτσι μου το λένε και τα παιδιά, γιατί έχω μια εμπειρία. Σήμερα τα νερά μέσα ήταν πάρα πολύ κρύα. Έτσι, δεν. Όσο κρύο έχει έξω, τόσο πιο ζεστά είναι τα νερά. Η εμπειρία μου γιατί τόσα χρόνια. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή χρονιά και να το αφιερώσουμε το Σταυρό σε όλους τους γιαννιώτες εδώ, την Ήπειρο και τον κόσμο όλων.